Ο Δήμος Παγκαίου κατέθεσε σχετικό αίτημα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά τα αντίστοιχα αιτήματα των Δήμων Καβάλας και Θάσου, έτσι ώστε να τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν διάφορες περιοχές πάνω στο οδικό δίκτυο που αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση, όπως βλέπεις, με λακκούβες και με μικρές λίμνες που έχουν δημιουργηθεί μέσα στην περιοχή, μέσα στο κεντρικό δρόμο της Τούζλας. Αρκετά τα πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία και το πρωί της Παρασκευής έκαναν την εμφάνισή τους σε Κοκκινόχωμα αλλά και στην Ελευθερούπολη, προκαλώντας κυρίως υλικές ζημιές. Μάλιστα, το πρωί της Παρασκευής συνεδρίασε και το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας στην πόλη της Ελευθερούπολης, παρουσία του προϊσταμένου πολιτικής προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Καβάλα Σταύρου Κυβράκη. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν με ένα παράδειγμα το οποίο εφαρμόστηκε πριν από 50 χρόνια 60, είναι πια παροχημένο με την έννοια ότι έχουν υποστεί δραματικές αλλαγές στο θέμα κυρίως της συνίσθησης και στο θέμα της τάχνης του εδάφους, το οποίο υποχώρησε τουλάχιστον 6 μέτρα σε σχέση με τις αρχικές του διαστάσεις. Αυτό ευνοεί πάρα πολύ σε περιόδους όπως είναι η φετινή τεράστια πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτό ήταν προγραμματισμένο το συντονιστικό, γίνεται πάντα, γίνονται κάποια συντονιστικά. Αυτή την εποχή γινόταν πάντα για τις πλημμύρες και για τα χιόνια που μπορεί να προκύψουν κατά το επόμενο διάστημα, όπως γίνεται την άνοιξη για την πυροπροστασία. Ήταν προγραμματισμένο, απλά έπεσε και στην καρδιά ενός φαινομένου, πλημμυρικών φαινομένων και έντονων βροχοπτώσεων που είχαμε στην περιοχή. Ακούσατε, παρευρεθήκατε. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι καλή, γενικά είναι καλή η κατάσταση σε όλα τα ρέματα, φαίνεται ότι δεν έχουμε πρόβλημα τη δεδομένη στιγμή. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο προέκυψε λόγω της κακοκαιρίας, ήταν και οι πτώσεις από στέγες παλιών και εγκαταλειμμένων κτηρίων στο κέντρο της Ελευθερούπολης. Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν μετά την έντονη κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή του Δήμου Παγκαίου είναι η αξιοποίηση αλλά και το τι θα γίνει με τα διατηρητέα κτίρια μέσα στον αστικό ιστό της Ελευθερούπολης, κυρίες και κύριοι. Όπως μπορείτε να δείτε και στις εικόνες του ένα channel, σε τρία από αυτά υπήρξε κατέρρευση της στέγης με αποτέλεσμα ο Δήμος να ζητά άμεση παρέμβαση της εφορίας νεωτέρων και βυζαντινών μνημείων για την αξιοποίησή τους αλλά και τη μείωση της γραφειοκρατίας.